Τρίτο καυτό θέμα απόψε, η αμαρτωλή διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διοργανώθηκε στην Αθήνα το 1997. Τα διακομματικά εγκλήματα στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου το 1997 συγκάλυψε συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Αθήνα 1997. Η διοργάνωση είχε προϋπολογισμό 5.180.626.000 δραχμές και τελικό κόστος 19 δραχμές. Πώς ενώ ήταν όλα έτοιμα για να σταλεί ο λογαριασμός περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στους υπευθύνους, δόθηκε συγχωροχάρτη, το θέμα της κακοδιαχείρισης των υπερτιμολογήσεων και άλλων ανομιμάτων σερνόταν επί χρόνια και μόλις το κράτος ετοιμάστηκε να καταλογίσει το κόστος στους υπευθύνους της διοργάνωσης, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ έφταναν οι καταλογισμοί, η Βουλή έκανε το έγκλημα αόρατο. Χρειάστηκε μόλις μια τροπολογία γι' αυτό. Σήμερα όμως που μιλάμε έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το κουκουλωμένο σκάνδαλο, μην ξεχνάμε ότι είχαν αναλάβει συνεταιρικά να το κουκουλώσουν ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου ήρθε πάλι στην επιφάνεια. Ο νόμος μέσα στον οποίο τρύπωσαν τη χαριστική ντροπολογία κρίθηκε αντισυνταγματικός. Τίθεται δηλαδή ευθέως ζήτημα ακύρωσης της ντροπολογίας και ανοίγει πάλι ο δρόμος του καταλογισμού. 30 εκατομμύρια ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και οι περιουσιακοί παράγοντες που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα με αδιαφανείς διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις. Όποιος διαβάσει το πόρισμα του Ελεκτικού Συνεδρίου θα φρίξει. Ενδεικτικά μόνο σας λέω ότι δαπανήθηκαν 600 εκατομμύρια δραχμές για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν οι εθελοντές του πρωταθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνοι που δεν ήταν εθελοντές κολύμπησαν στα δισεκατομμύρια. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία γίνεται λόγος και για τελικά που αγοράστηκαν για το Αθήνα 1997 και έπειτα όταν έγιναν οι έλεγχοι ουδέποτε βρέθηκαν. Είναι πολλές οι σχετικές με το θέμα αναφορές της έκθεσης που υπογράφει η κυρία Κωνσταντάρα. Τα κατωτέρω έργα τέχνης δεν ανεβρέθησαν κατά τον έλεγχο και έτσι αγοράστηκαν με δαπάνες του ελεγχόμενου προϋπολογισμού. Το άλμπουμ με διάφορες ασφράγιστες και σφραγισμένες σειρές αηλητικού περιεχομένου, σύμφωνα με το 215/18/97 δελτίο αποστολής, τιμολόγιο της Μαρίας Βλαστού αξίας 843.700 δραχμών. Τα μικρά έργα ζωγραφικής που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση σειράς γραμματοσύμων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλασικού Αθλητισμού Αθήνα 1997, σύμφωνα με το 15/27/5/1997 δελτίο αποστολής, τιμολόγιο του ζωγράφου Παναγιώτη Γράβαλου αξίας 3.240.000 δραχμών. Τα προσχέδια και τελικές μακέτες των μεταλλίων των αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού Αθήνα 1997, σύμφωνα με το 13/13/3/1997 δελτίο αποστολής τιμολόγιο του ζωγράφου Παναγιώτη Γράβαλου αξίας 1.180.000 δραχμών. Οι αφίσες των 18 σπουδαστών της ΑΚΤΟ, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν για την εκτύπωση λευκώματος με θέμα τον εορτασμό των 100 Ολυμπιακών χρόνων. Έγινε και πλιάτσικο. Αναφέρεται στο πόρισμα ότι δεν βρέθηκαν καναπέδες, τραπέζια καθιστικών με μάρμαρο και κρύσταλλο, κρύσταλλα τραπεζιών με αμοβολή, πάγκοι στη θέα από ξύλο και μάρμαρο, τέσσερα έπιπλα τηλεοράσεων, φωτιστικά ορόφων και πλαϊνών τείχων, κολόνες από μάρμαρο, 10 τραπέζια μπάρ από μάρμαρο και κρύσταλλο. Επίσης, καθίσατε σαφές ότι δεν βρέθηκαν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών, ούτε πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των προμηθειών. Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν βρέθηκε καν το σκηνικό του καλυμάρμαρου σταδίου. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 91 της έκθεσης, δεν ανεβρέθηκε κατά τον έλεγχο το σκηνικό του καλυμάρμαρου σταδίου, το οποίο σύμφωνα με την 23η της 18ου του 1997 συνεδρίαση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, δωρίστηκε στο Δήμο Αθηναίων. Με το έγγραφο υπαριθμών 26449 της 13η-5η του 2010, ζητήσαμε στοιχεία από το Δήμο Αθηναίων για την τύχη του εν λόγου έργου, αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Είμαστε εδώ και μέσα από τούτη την εκπομπή θα συνεχίσουμε να μαρκάρουμε στενά την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη με νέες ερωτήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Οι σπάταλοι, οι ασυνείδητοι και οι μακριχέριδες, ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Λοιπόν, Γιάννη Ντάσκα, έχω εδώ από την έκθεση κατασταλτικού ελέγχου νομιμότητας του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού Αθήνα 97. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακούστε παιδιά. 4.977.948 για τις κερκίδες στις 6.8. Στις 7.8 έχουμε για άλλες κερκίδες. 4.636.948. Στις 8.8
Έχουμε και άλλες κερκίδες. 4.388.774. Στις 9.8. Άλλες. 4.363.333. Στις 10.8. Άλλα. 4.470 κερκίδες. Και έχουμε, ακούστε τώρα, και για τη μεταφορά λέει πόσο. 3.5 εκατομμύρια. Ποια μεταφορά? Να σας διαβάσω αυτόν. Λοιπόν, όχι αγοράζαμε δηλαδή τις κερκίδες. Και ακούστε να δείτε τώρα. Και πότε... Ακούστε τώρα λοιπόν γιατί λέτε. Έτσι, ακούστε. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, υπουργός τότε παιδείας, να κάνει δεκτή του κυρίου Αδόνιδος. Για να το δούμε εδώ πέρα την τροπολογία. Τη βλέπετε την υπογραφή? Τη βλέπετε εσείς? Ο αντιπρόεδρος, για κοιτάτε λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, το βλέπετε έτσι πολύ καλά. Και τι λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Για να δούμε τι λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα πρακτικά. Να δει εδώ η φιλενάδα μου η Βαρβάρα, που της έλεγε ότι δεν έχουμε λεφτά για... Για να μην κλείσουμε τα νοσοκομεία. Για να μην κλείσουμε τα νοσοκομεία. Λέει λοιπόν, είναι η ομιλία του, κοιτάτε εδώ, Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να ζουμάρετε για να μην λένε ότι λέμε ψέματα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο μας και που έγινε όλη η συζήτηση για την τροπολογία την οποία έχω υπογράψει εγώ, όπως και η κυρία Καραμαλή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει εδώ πέρα? Αυτοί προς τους οποίους έχουν καταλογιστεί τα χρήματα αυτά ανήκουν σε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Καλέ, τι λέτε? Ακόμα και οι άνθρωποι που εστάλησαν από το κόμμα τους ως αντιπρόσωποι στην επιτροπή αυτή, για μια ακόμα φορά είναι υπόχρεοι σήμερα με την προσωπική τους περιουσία. Γιατί εστάλησαν, γιατί εστάλησαν? Το οικονομικό, δικαστικό ή οποιοδήποτε άλλο, εδώ έγινε υπέρβαση λέει του προϋπολογισμού. Και ακούτε, ο Άδωνης που λέει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εδώ έχουμε το νομικό συμβούλιο του κράτους. Και λέει στα παλιά μου παπούτσα. Λέει ο Άδωνης... Έγινε υπέρβαση. Ο Άδωνης και ότι φταίει για 1, 2, 3, 4, 5 λόγους λέει και γι' αυτό πρέπει να πληρώσουν. Σχολιάζει τώρα την απόφαση του δικαστηρίου. Το καταλαβαίνω λέει. Όμως καταλογισμό σε όλο το σώμα χωρίς καμιά διάκριση λέει ο Άδωνης. Πρέπει λοιπόν λέει, ακούστε τι πρέπει να κάνουμε λέει, να το υπογράψω. Τους καταλογίζεται η δημιουργία ελλείμματος. Προσέξτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, λέει ο Άδωνης. Εγώ ήμουν υπουργός υγείας. Παρέλαβα έναν νεοποίη, άκου Βαρβάρα, εξαιρετικά ελληματικό. Έκανα πολλές προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά έμεινε ένα τεράστιο έλλειμμα 700-800 εκατομμυρίων. Λέει, είναι η ομιλία του στη Βουλή. Ναι. Τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο αύριο ή μάλλον μετά από 18 χρόνια? Θα πει, έλα Γεωργιάδη εσύ ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, το διοικητικό του συμβούλιο και οι υπάλληλοι, γιατί έχουν καταλογιστεί και στους υπαλλήλους να πληρώσετε με την προσωπική σας περιουσία το έλλειμμα. Μα πού ακούστηκε λέει, ακούστε, ποιος θα το πληρώσει το έλλειμμα? Μα εσείς λέει, όχι εμείς. Και τι του απαντάει ο Ανδρέας Λοβέρδος? Ζουμάρετε ρε παιδιά λίγο αν μπορείτε. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα σας τα καταλογίσει όλα. Και τα 721. Και του λέει ο Γεωργιάδης, εγώ πραγματικά όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί έμεινα ενεός. Εάν αυτή η πρακτική δεν σταματήσει εδώ, αύριο δεν θα μπορεί στο ελληνικό κράτος να αναλαμβάνει ευθύνη κανένας και για κανένα ζήτημα. Ακούτε? Έτσι λοιπόν, για αυτή την υπόθεση τώρα που ακούσατε ήρθε μια τροπολογία. Κύριε Ντάσκα, τι έχετε να πείτε, γιατί τώρα έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας για το Δημόσιο Συμφέρον, όπου λέει, βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει, τι λέει ο Νικολόπουλος, τι είναι αυτά. Βρε, του λέω, εκβιάζονται οι δικαστές, βρε, εκείνο, βρε το άλλο. Μπερδεύτηκε ο κόσμος αυτό και θα κάνει λάθος και δεν είναι το πράγμα, είναι πήγε αλλού τελείως. Δεν μιλάμε για υπέρβαση. Πάμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο και έπεσε, χαλάζει, βροχή, το διέλυσε. Δεν μπορούσε κανείς να το προβλέψει αυτό και δίνουμε κάποια άλλα χρήματα ακόμα να το στηρίξουμε αυτό το γήπεδο, γιατί αν το καταδαφίσουμε θα είναι χειρότερο. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για εν ψυχρό λαιλασία των δημοσίων ταμείων. Παίρναν τα λεφτά από μέσα, ήξεραν ότι δεν χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να γίνουν οι αγώνες και τα χρήματα έγιναν. Στο κεφαλάρι ένας αρμόδιος αγόρασε στην Ερωμένη
μία σπιταρόνα με. Καλά, δεν φοβάσαι ότι θα σου πούνε προσωπικά δεδομένα τώρα. Ένα λεπτό. Μάμα μου λες τώρα ότι ένας αρμόδιος, είτε ήταν υπουργός, είτε ήταν οτιδήποτε, αλλά ήταν μέσα στο κόλπο εκεί, έτσι δεν γίνεται. Μπορεί να είναι τμηματάρχης. Μπορεί να είναι δημοσιογράφος που ήταν ενταλμένος εκεί. Ένα λεπτό. Είναι και υπουργή μέσα. Ένα λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Όντως αγόρασε ή είναι παράδειγμα της. Βεβαίως, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην Ερωμένη για να φύγει από τη μέση. Για να φύγει από τη μέση. Να φύγει η Ερωμένη. Σταματάμε σε αυτό το θέμα. Γιατί τώρα γίνεται ροζ, θα μας πούνε γι' αυτό. Πήραν τα χρήματα λοιπόν. Θα πληρώσουμε εμείς, αλλά γίνεται ροζ. Δίναν σε δημοσιογράφους τεράστιες αμοιβές. Και το όνομα γιατί δεν το λέμε, Γιάννη, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Κάνει για όλα αυτά, Νίκο, το ελεκτικό συνέδριο κάνει μια έκθεση. Με βάση την έκθεση αυτή ασκούνται ποινικές διώξεις. Έτσι λέει το νομικό μας πλαίσιο. Ασκούνται ποινικές διώξεις. Έρχεται, αν είχαμε μάθει ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Ντάσκα, γιατί πήρε το σπίτι αυτό, γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε το άλλο. Κάτα του Α, του Β, του Γ. Θα λέγαμε, και έλα εδώ ρε Ντάσκα, έτσι έκανε στο σπίτι που μένει στη βίλα στην Κηφισιά ή έκανε στο σπίτι αυτό. Θα το έβλεπε ο άλλος δίπλα και θα λέγανε, ρε κοίτα οι μασκαράδες, πήγαν και το κουκούλωσαν αυτό. Όταν δεν μαθαίνουμε εναντίον ποιον ασκήθηκαν διώξεις, ο κάθε Ντάσκας βγαίνει και λέει: εγώ είμαι πανέτοιμος. Ωραία, βάζουν και υποψηφιότητα πάλι. Μετά από αυτό, κάποιοι βάλαν υποψηφιότητα. Βγαίνει και λέει: βάλαν υποψηφιότητα και ζητήσαν την ψήφο του λαού. Βγαίνει και λέει: λοιπόν, εγώ είμαι πανέτοιμος. Εδώ ο Άδωνης δεν είναι αυτό το έγκλημα που διάβασες. Το έγκλημα είναι η τροπολογία που λέει: τα παράνομα γίνονται νόμιμα. Δηλαδή οι διώξεις πάνε στο αρχείο. Έτσι λέει μέσα η δίωξη. Θεωρούνται νόμιμες οι υπερβάσεις και αυτές οι παράνομες. Και άρα οι διώξεις πάνε στο αρχείο. Έτσι θέλουμε το νόμο για προσωπικά δεδομένα. Να μην μαθαίνει ο κόσμος ότι εναντίον του επωνύμου που βγαίνει στην τηλεόραση ή στην πολιτική. Μπορείτε αλλού, να ζουμάρετε λίγο, συγγνώμη, αυτό που λέει ο κύριος Ντάσκας. Εκεί που λέει να δούμε, έτσι θεωρούνται νόμιμες. Αθήνα 97, το οποίο έχει συσταθεί με βάση το νόμο ΤΑΔΕ και με την υπαριθμόν ΤΑΔΕ απόφαση του Υπουργού, θεωρούνται νόμιμες. Έτσι, οι παρανομίες. Μάλιστα. Άρα όσα και να είπε, λέει το δικαστήριο, αυτά είναι νόμιμα. Τι κάνουν τώρα, με βάση τέτοια πράγματα, είναι μια υπάλληλος του Υπουργείου, να καταλαβαίνει ο κόσμος με νόματα. Μια υπάλληλος του Υπουργείου Αθλητισμού, Παιδείας κλπ. Η οποία λέγεται Θεοδωροβία Βία Πλακά. Κάνει χρόνια καταγγελίες και λέει: έγιναν αυτά, έγιναν αυτά, έγιναν αυτά. Δεν την αφήνουν να μπει μέσα στο Υπουργείο. Και τη δικάζουν αυτή που καταγγέλει, γιατί λέει δεν παρουσιάστηκε στη δουλειά, που δεν την αφήνουν να μπει. Τέτοια υποκρισία. Αυτά η κυρία Πλακά κάνει και λέει: Αθήνα είναι 1997, 2004, όλα αυτά. Αντί να της δώσουν εύσημα, την κυνηγάνε πηγή καταγγελόμενη. Θέλουν λοιπόν προσωπικά δεδομένα για να μην μαθαίνει ο κόσμος εναντίον ποιον ασκήθηκαν διώξεις και για ποιο λόγο. Γιατί αν το μάθει, δεν θα κουτσομπολέψει. Θα πάει να ζητήσει εξηγήσεις. Πώς έφτιαξες ρε μασκαρά εσύ τη βίλα ενώ ήσουν άφραγκος. Πώς μπήκες στην πολιτική ή στη δημοσιογραφία. Τι μισθό έπαιρνες και έφτιαξες βίλες στα βόρεια προάστια ή και εγώ δεν ξέρω πού. Δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος ότι από Αθήνα είναι από 2004, το Αθήνα 97 και από άλλα, λίστεψαν τα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι λίστες στην Borgians, Lagarde, στο Λουξεμβούργο. Και τώρα είναι προσωπικά δεδομένα να μάθουμε και αυτά, γιατί θα συνδέσουμε ποιος ήταν στο Αθήνα 97, ποιος ήταν υπουργός, ποιος ήταν, διαχειριζόταν δημόσιο χρήμα. Α, έτσι έγιναν οι λίστες στο εξωτερικό με τα χρήματα. Να σας πω, κύριε Παπακυριακόπουλε, άνοιξε λοιπόν αυτό το θέμα με αφορμή τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λέω με αφορμή, γιατί δεν θα έπρεπε τώρα να έχει ανοίξει, όταν το 2015 έχει πάρει ο κύριος Παρασκευόπουλος αυτή την αλληλογραφία επίσημα, με στρογγυλή σφραγίδα του κράτους, κύριε Παρασκευόπουλε, με στρογγυλή σφραγίδα. Και επειδή μου είπαν κάποιοι στη Βουλή, γιατί λέει ρωτάς μέσα σε αυτή την ερώτηση αν έχει πάρει ο υπουργός ο κύριος Παρασκευόπουλος ή η γυναίκα του μέρος σε προγράμματα όπου οι πόροι ήσαν ευρωπαϊκοί από το Δημόσιο Ταμείο και ποιες κυβερνήσεις του δώσανε, λέει, τέτοια προγράμματα. Γιατί ρωτάω? Πρώτον, γιατί πρέπει να πέσει φως. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι προγράμματα έτρεξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεύτερον, επί ποιών κυβερνήσεων.
Επί τη χθεσινή, τη προχθεσινή. Γιατί μήπως αυτά σχετίζονται, ρε παιδί μου. Μήπως νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν πρέπει να του βγάλει όλου στη σέντρα. Μου λέει επίσης, γιατί λέει λες ότι αφού είχε πάρει λέει το φάκελο, άκου κύριε Σταυριανάκη μου, είχε πάρει λέει το φάκελο, ήρθε στη Βουλή και είπε ο Παρασκευόπουλος, όταν τον έχετε να τον βλέπουμε να μας τον δείξετε. Είπε ναι λέει, πήρα το 2015. Και μετά ακολουθεί κύριε Σταυριανάκη η πρότασή του ποιος θα γίνει πρόεδρος. Έτσι, στο ΣΤΕ. Και αντί να κάνει αυτόν πρόεδρο, που ήταν πρώτος στην ακριβώς ιεραρχία, δεν τον κάνει, άκους κύριε Σταυριανάκη. Γιατί δεν τον κάνει? Έλαβες μήπως υπόψη σου τα προσωπικά δεδομένα, κύριε Υπουργέ? Και για σένα δηλαδή ήταν να λάβεις υπόψη τα προσωπικά δεδομένα και να πας να πεις δεν θα κάνουμε αυτό, ναι. Μην τυχόν και κάποια στιγμή βγει ο ψυχάρης με το Βήμα και γράψει την Κυριακή αυτό. Άντε λοιπόν κόφτε την υποκρισία. Αντρέα, εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά και πάλι σε ένα θέμα που δεν μπορεί παρά να σκάσει αυτό το απόστημα, να σπάσει. Μα αυτή ακριβώς είναι και η δουλειά του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτή κάνει. Όταν οι αρχές βλέπουν ότι δεν λειτουργούν εν τέλει όπως πρέπει να λειτουργούν ή από κάπου κρατώνται, και δεν είναι το πολύ σημαντικό που είπε ο Γιάννης ο Ντάσκας. Αν ξέραμε εμείς ποιοι είχαν αρπάξει τα 19 δισεκατομμύρια δραχμές του Αθήνα 1997, ξέρουμε, επί της χρυσής εποχής η Μύτη, όχι αν το ξέραμε εννοώ να είχε βγει, να μην υπήρχε ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων. Ναι, την ίδια στιγμή λοιπόν που γινόταν η ρεμούλα, την ίδια στιγμή ο Σιμίτης ψήφιζε τον επέσχυντο αυτό νόμο περί προσωπικών δεδομένων που αποσκοπούσε μόνο και μόνο στο να κρύψει όλους αυτούς. Ακριβώς. Και συγχρόνως ψήφιζε και τον νόμο περί μη ευθύνης υπουργών. Γιατί περί μη ευθύνης υπουργών είναι ο νόμος. Με τον αρχιτέκτονα του είδους, τον κύριο Βενιζέλο. Ο οποίος έχει το πρωτοφανές χάρισμα, που απέκτησε προφανώς και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως άκουσα πριν που είπατε, να μπορεί να νομιμοποιεί την παρανομία. Ο άνθρωπος είναι εκπληκτικός. Το είδαμε με τα υποβρύχια, το φωνάζουμε εδώ και μήνες, με τις στοιχηματικές, με μια πλειάδα ιστοριών. Αλλά όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τους δικαστικούς λειτουργούς, αλίμον όταν ένας δικαστικός λειτουργός φτάνει στο σημείο να επικαλείται προσωπικά δεδομένα. Αλίμον όταν ένας δικαστικός λειτουργός φτάνει στο σημείο να έχει κάτι να κρύψει. Εδώ κοίτα, λέει, συγγνώμη Γιάννη, ένα λεπτό. Είναι από τα πρακτικά μας δείχνουν εδώ τώρα οι συνεργάτες που λέει. Ο Γεωργιάδης, εγώ δεν θα πω ονόματα, γιατί δεν θέλω, λέει, να φανεί ότι αυτό το κάνω για φθηνή αντιπολίτευση, το βλέπετε. Ακούς, δεν θα πει ονόματα. Ποια ονόματα? Αυτά που το ανώτατο δικαστήριο είπε. Μα γράφει το ανώτατο δικαστήριο τα ονόματά τους. Ότι η κερκίδα κάθε μέρα, οι κερκίδες στοιχίζαν και 5 εκατομμύρια. Δεν λέει μόνο αυτό, λέει μέσα τα και μέσα δημοσιογράφων, έχει πολλά μέσα. Ακριβώς. Ονόματα πολιτικών. Έτσι. Ότι οι ίδιοι κατηγορούν, που θα έπρεπε να κατηγορούν, δεν είναι εξαιτίας αυτής της τροπολογίας. Ομολόγησαν ότι πήραν εντολή από υπουργό για να κάνουν τις δαπάνες με πατσαβουρόχαρτα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Υπάρχουν υπερβάσεις, προσέξτε. Αμοιβές προς τρίτους. Έργο 2 δις 200 και στήχησε 3.300. Ένα έργο μόνο. Φανταστείτε στα 20 δις τι έγινε. Και το κορυφαίο για δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια δραχμές, για να είμαστε ακριβείς. Και το κορυφαίο. Ψάχνουν λοιπόν οι ελεγκτές για να δουν τι έγιναν τα παραστατικά, γιατί μέγα σκάνδαλο είναι και τα εισιτήρια. 2 δις χάθηκαν από τα εισιτήρια. Και λένε, πού είναι ρε παιδιά τα παραστατικά? Ξέρετε, λέει, τα μεταφέραμε σε μία αποθήκη στη Μάνδρα και χάθηκαν. Και χάθηκαν, δεν ξέρουμε πού είναι. Πήγαινε εσύ στο δικαστήριο, Νίκο Νικολόπουλο, οποιοδήποτε, και να πει στο δικαστή, δεν ξέρω πού είναι τα βιβλία μου, που είναι, που μπήκατε να με ελέγξετε. Τα χάσα. Να στο συνδέσω αμέσως, ξέρουμε πού είναι. Ακριβώς εκείνη την εποχή που βγήκε, που ψήφισαν αυτό το νόμο, για τα προσωπικά δεδομένα το 1992. Ακριβώς εκείνη την εποχή ανακοινώθηκε στο ελληνικό κράτος ότι ιδρύουμε, η Ελλάδα ιδρύει πρεσβεία σε ένα κράτος που λέγεται Βανουάτου. Βάλτε τα παιδιά σας όσοι μας βλέπετε και μας ακούτε, να δείτε που είναι το Βανουάτου. Μισό λεπτό. Ιδρύει πρεσβεία. Ψάχνουμε να βρούμε πώς και τι. Δεν Βανουάτου. Απάντηση. Στο Βανουάτου. Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που τώρα, Παρθένες είναι και εκεί. Που τώρα λέει θα τα σκεταβιλεί η θάλασσα, στον Ειρηνικό ωκεανό, στα βάθη. Στις Παρθένες νήσους κοντά, είναι και αυτό. Κοντά, κοντά. Λοιπόν, την ευρία έννοια που είπε ο Παρασκευόπουλος. Μισό λεπτό. Φτιάχνουν πρεσβεία, εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Περνάνε κάμποσα χρόνια και ανακοινώνεται ότι το Βανουάτου είναι, λέει, η τρίτη χώρα στον κόσμο, χώρα να την κάνει ο Θεός,
στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έγινε, λέει, από το 1995 και μετά φορολογικός παράδεισος για να κρύβουν τα λεφτά αυτοί που τα κλέβουν και από τα διάφορα κράτη. Ντάσκα, τότε βρήκε. Πρακτικό θέμα. Και εγώ είπα, θέλω να μας βρει αυτός ο Σιμίτης να μας πει ποιος του εισηγήθηκε, να μας δώσει την εισήγηση. Να λέει μέσα, εγώ ο Ντάσκας εισηγούμε να φτιάξουμε πρεσβεία στο Βανουάτου. Διότι. Να δούμε αυτός που το εισηγήθηκε τι όνομα έχει και να δούμε μετά τις λίστες όλες ανά τον κόσμο. Να πούμε στον κόσμο γιατί άνοιξε η πρεσβεία στο Βανουάτου. Γιατί πρόβλημα με αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά. Γιατί άμα τα πάρεις μέσω τράπεζας, θα φανεί κατευθείαν το εξτρέ. Ενώ άμα τα πάρει σε σακούλες, μπορούν να σε τσιμπήσουν όπως τσίμπησαν τη Ρωσίδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο Βανουάτου. Τι με κάνανε πλοία. Λοιπόν, γιατί άνοιξαν την πρεσβεία στο Βανουάτου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς είχε έρθει η λίστα Λάγκαρτ στα χεράκια του Παπακοσταντίνου και το πήρε κανένας, σε διπλωματικό σάκο. Πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια διακινήθηκαν άραγε διπλωματικό σε διπλωματικό σάκο από το Βανουάτου. Όχι, έτσι. Ανδρέα, δεν ανοίγεται το διπλωματικό σάκο. Ανδρέα, πάει και αλλού, πάει στα πλοία. Είναι ορισμένο ο εφυπλιστικός κόσμος που λέμε. Ναι, που βαλούσαν, δεν χρειάζεται πρεσβεία φορτία, για αυτό. Φορτία, για τα σακούλια χρειάζεται έχει, την πρεσβεία. Έχει άλλο λοιπόν, πράγμα αυτό. Να ακούσουμε λίγο και την Βαρβάρα τι να έχει να πει έτσι σε όλο αυτό τον αγγελικό κόσμο, τον πλασμένο, όπου τους βλέπουμε. Έρχεται προχτές ο Πάγκαλος και λέει, Βαρβάρα, εσύ και όλοι πρέπει να τοποθετηθείτε με άρθρο του έγραψε στην Καθημερινή, σε ποια οχθή είσαστε. Είσαστε με το Βανουάτο. Είσαστε με εμάς τους ανθρώπους που κάναμε αυτά τα καλά έργα και ζούμε, λέει, πάλι έναν, λέει, τέτοιο εμφύλιο πόλεμο και πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα είσαι. Εγώ δεν θα είμαι με σένα, ρε. Εγώ δεν θα είμαι με σένα και με τους όμοιους σου. Θα είμαι με τους αντίθετους. Γιατί έπρεπε να ντρέπεσαι και να σε έχει μαζέψει ο Κούλης ο Μητσοτάκης που σε αφήνει. Δεν ντρέπεσαι. Αν να χάθεις από εκεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως η Βαρβάρα.